Πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιάννη, από το Παναθηναϊκό. Καλησπέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν του. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, γιατί εκτός από το 20ο του κύπελλο, το οποίο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα τα τελευταία χρόνια, δεν κατακτά και πάρα πολλούς τίτλους. Δεν κατέστρεψε τη σεζόν του, δεν πέταξε ό,τι προσπάθεια έχτιζε όλη τη χρονιά στα σκουπίδια, εξασφάλισε το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο σε ένα τελικό για σκληρά νευρά, σε ένα τελικό που νομίζω θα τον θυμόμαστε τα επόμενα πολλά χρόνια, κυρίως για το ποδοσφαιρικό ξύλο που έπεσε παρά για την ποδοσφαιρική ποιότητα, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε ακόμα και στο διάστημα που έμενε με το έκτη λιγότερο να μην χάσει από τη συγκέντρωσή του, να μην χάσει το μυαλό του, να μην παρασυρθεί, και όταν ο Άρης του έκανε δώρο το αριθμητικό πλεονέκτημα, αυτοκτονώντας ουσιαστικά, δηλαδή όταν έχεις αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν είσαι ο Άρης και δεν το διαφυλάσσεις, δεν το διατηρείς και το χάρεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και με αυτή την ηλίθια ενέργεια, έτσι, του Ζούλη. Ναι, κανονικά. Κανονικά. Του Νταρίντα και οι αποβολές του Κότσιρα και του Νταρίντα είναι ποδοσφαιρικές. Ακριβώς, ναι, είναι ποδοσφαιρικές βλακίες βέβαια και των δύο. Αλλά του Ζουλ είναι εκτός ποδοσφαιρικής φανατικότητας αυτό. Κάνει, αφήνει τον Άρη Μενιά και εκεί έχουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι για 20-25 λεπτά με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, με τον Παναθηναϊκό όμως να μην έχει τις κλασικές ευκαιρίες. Θυμάμαι το σουτ του Μπερνάρ, το σουτ του Μπακασέτα που πέρασε μπέλα λίγο έξω και με ένα buzzer beater στο 96, κανονικό buzzer beater, με μια assist ενός παιδιού το οποίο έχει δεχτεί πάρα πολύ με τον Παναθηναϊκό, το Χουάνκα, και το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα, φρόντισε να κεράσει το καλύτερο για το τέλος με μια καταπληκτική assist, έτσι. Μια σέντρα ξηραφιά να δώσει τον γκολ στον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος ήταν η μοναδική, έτσι, και η χρυσή αλλαγή του Παναθηναϊκού σε αυτό το τελικό. Ο Χρήστος Κότης δεν είχε κάνει καμία αλλαγή μέχρι και τον 96ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κατέξε το κύπελο. Είναι ένα Παρασκευοσάββατο καταπληκτικό για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό μετά την πρόκληση χθες στο τελικό της EuroLeague. Το κύπελο σήμερα, μακάρι πραγματικά να δώσει ο Θεός και αύριο Κυριακή στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός να γράψει το 7ο αστέρι. Έχουμε ένα καταπληκτικό τριήμερο για τους φίλους του Τριφυλιού που τόσα έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτά. Ωραία, ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ.